Οι αριθμίες είναι μια ομάδα παθήσεων, είναι ένας γενικός όρος. Όταν λέμε αριθμία, εννοούμε οτιδήποτε δεν είναι ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί ο ασθενής σαν φτερούγισμα πολλές φορές ή σαν αίσθημα παλμών. Τι είναι το αίσθημα παλμών, όταν μας περιγράφει ότι χάνω ένα παλμό ή έχω ένα κενό ανάμεσα στο χτύπο. Ή ταχυπαλμία, δηλαδή ένα συνεχόμενο ρυθμικό χτύπημα της καρδιάς σε αυξημένη συχνότητα. Καμιά φορά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα που να παραπέμπει σε αριθμία, παρά μόνο ο ασθενής περιγράφει αυξημένη κόπωση, εύκολη κόπωση ή λαχάνιασμα στις καθημερινές δραστηριότητες. Η πιο συχνή αριθμία είναι η κολπική μαρμαρυγή. Άλλες πολύ συχνές αριθμίες επίσης είναι οι έκτακτες συστολές, είτε κολπικές είτε κοιλιακές. Και η τρίτη στη συχνότητα είναι η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Αυτή η τελευταία είναι πολύ πιο συχνή στα παιδιά, αλλά και σε ενήλικες. Καμιά φορά τώρα η αντιμετώπιση των αριθμιών είναι δύσκολη, δηλαδή ο ασθενής έχει αυτά τα συμπτώματα στο σπίτι, τα περιγράφει, μπορεί και καθημερινά και όταν θα πάει στον καρδιολόγο για μια επίσκεψη και θα τα περιγράψει, ο καρδιολόγος θα τα βρει όλα φυσιολογικά, δεν θα φαίνεται τίποτα ούτε στο καρδιογράφημα, ούτε στον υπέρηχο, ούτε στην κλινική εξέταση. Και ίσως χρειαστεί να τοποθετηθεί ένα holter ρυθμού για παρακολούθηση του ρυθμού επί 24 ώρου βάσεως, τόσο σε δραστηριότητες όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει η σωστή διάγνωση των αριθμιών. Αφού λοιπόν γίνει η διάγνωση των αριθμιών, χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε. Κάποιες από τις αριθμίες μπορεί να κρίνουμε, αφού κάνουμε την παρακολούθηση και τα λοιπά και την εξέταση του ασθενή, να κρίνουμε ότι είναι αθώες. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, ότι είναι συχνές, για παράδειγμα έκτακτες συστολές. Είναι πάρα πολύ συχνές και αθώες συνήθως. Ορισμένες φορές όμως είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μάλιστα συστηματικά από ειδικό γιατρό, τον αριθμιολόγο. Ο αριθμιολόγος ή αλλιώς ηλεκτροφυσιολόγος είναι ένας καρδιολόγος, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση των αριθμιών. Η αντιμετώπιση των αριθμιών θα γίνει σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως για παράδειγμα οι διατροφικές συνήθειες. Δεύτερον, ειδικά φάρμακα. Και τρίτον, επεμβατική αντιμετώπιση. Τι είναι η επεμβατική αντιμετώπιση των αριθμιών? Γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι μια εξέταση, όπως είναι η στεφανιογραφία, λέγεται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Με αυτή την εξέταση τοποθετούμε ηλεκτρόδια, καλώδια δηλαδή, μέσα στην καρδιά από μία κεντρική φλέβα, χωρίς τομές, με τοπική αναισθησία γίνεται. Τοποθετούμε τα καλώδια μέσα στην καρδιά και μελετούμε το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε αν υπάρχουν παθολογικά κυκλώματα, παθολογικά σημεία που εκπέμπουν αριθμίες, που πυροδοτούν αριθμίες και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, προχωράμε στην αντιμετώπιση που λέγεται καυτηριασμός ή κατάλυση ή ablation με τον αγγλικό όρο. Ο καυτηριασμός λοιπόν και η κατάλυση είναι η ειδική αντιμετώπιση, η επεμβατική αντιμετώπιση και θεραπεία των αριθμιών. Γίνεται πλέον με υπερσύγχρονα συστήματα χαρτογράφησης. Αυτά είναι κάποια συστήματα που τοποθετώντας τα ηλεκτρόδια μέσα στην καρδιά με τον ίδιο τρόπο πάλι, χωρίς τομές, μας δίνουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού της καρδιάς, πάνω στο οποίο απεικονίζονται όχι μόνο οι φυσιολογικές δομές, αλλά και οι παθολογικές, όπως για παράδειγμα ουλές ή παθολογικά κυκλώματα ταχυκαρδιών. Έτσι μπορούμε να τα εντοπίσουμε και να τα καυτηριάσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να κινδυνεύουμε από επιπλοκές όπως να ενοχλήσουμε ή να καυτηριάσουμε κάποιο φυσιολογικό καλώδιο της καρδιάς. Η εμπειρία μας είναι τεράστια στην επεμβατική αντιμετώπιση και διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα συστήματα χαρτογράφησης.